Πάμε εκεί για να συναντήσουμε τον Διευθυντή Πνευμονολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και καθηγητή ιατρική του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκη, τον κύριο Πασχάλη Στυρόπουλο. Κύριε Στυρόπουλο, σα ευχαριστούμε που σήμερα είσαστε εδώ στην TV100 για να παρουσιάσουμε μια πρωτιά του νοσοκομείου ε, τη περιφέρεια, τη Θράκη μα. Και να πούμε ένα μεγάλο μπράβο σε όλο το προσωπικό, σε όλο το ιατρικό προσωπικό και όλου του εργαζόμενου του νοσοκομείου που είστε εκεί και δίνετε τα φώτα σα. Σηκώνετε την Ελλάδα ψηλά. Για πρώτη φορά λοιπόν στο, νοσοκομείο, σε νοσοκομείο, σε ελληνικό νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο τη Αλεξανδρούπολη, η πρώτη υποδόρια νοσοθεραπεία για ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα. Μπράβο σα. Τι ακριβώ έγινε εκεί. Ε, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσά και στου τηλεθεατέ σα. Ουσιαστικά πριν από 10 μέρε περίπου είχαμε την τύχη έτσι, και τη χαρά να έχουμε την πρώτη έχυση, υποδόρια έχηση ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα. Η ανοσοθεραπεία χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια, τα τελευταία βέβαια χρόνια, στην αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, να έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Ήταν μια πραγματική επανάσταση στη διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα, αλλά πλέον έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή τη δυνατότητα να χορηγούμε την ανοσοθεραπεία υποδόρια, που έχει πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στο χρόνο. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο σύντομη η έχηση σε σχέση με την παραδοσιακή ενδοφλέβια έχηση, δεν έχουμε φλεβοκέντηση και με αυτόν τον τρόπο έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε ε, την αντιμετώπιση κάθε ασθενή και να παρέχουμε φροντίδα σε πολύ περισσότερους ασθενείς σε αυτό το χρόνο. Κύριε Στυρόπουλε, συνήθω όταν αναφερόμαστε στα περιφερειακά νοσοκομεία, αναδεικνύουμε ελλείψει, προβλήματα, παθογένειε, ελλείψει γιατρών. Ε, αυτή τη στιγμή θέλαμε να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι στα ελληνικά νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγεία, υπάρχουν επιστήμονε που σηκώνουν την πατρίδα μα ψηλά, που προσπαθούν για το καλύτερο, που υπερβαίνουν τα δεδομένα και τα κλασικά στάνταρ. Ε, επιστήμονε όπω εσά. Ξέρω ότι είστε ταπεινό και δεν θέλετε να λέτε πολλά, αλλά είστε μεταξύ αυτών, είστε στο 2% των επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως ε, και κάνετε εξαιρετική δουλειά και στο Μασοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Θεωρείτε λοιπόν ότι αυτή η θεραπεία που εφαρμόστηκε πριν 10 μέρες για πρώτη φορά στην πατρίδα μας θα βοηθήσει ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο του πνεύμονα; Σίγουρα θα βοηθήσει. Ε, η, η αντιμετώπιση σας είπα αυτή υπήρχε ήδη με χορήγηση ενδοφλέβια τα προηγούμενα χρόνια και είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, δηλαδή βελτιώνεται τόσο η επιβίωση αλλά και η ποιότητα ζωής αυτών των ασθενών, των συνανθρώπων μας που δυστυχώς πάσχουν από κακοήθειες στον πνεύμονα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτά που είπατε πραγματικά με τιμούν αλλά πάντα μια προσπάθεια είναι συλλογική, οφείλω να αποδώσω τα έψημα σε όλους τους συνεργάτες, Έτσι, η ομαδική δουλειά είναι αυτή που παρέχει καλά αποτελέσματα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι Έλληνες σε ομαδικές συνεργασίες, αλλά ε, στην πράξη αυτό είναι που έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Στα νοσοκομεία πάντως της χώρας γίνεται αγώνας, γίνεται αγώνας ε, για αναβάθμιση υπηρεσιών και θέλω να σταθώ σε μια άλλη σημαντική υπηρεσία που από σήμερα θα παρέχεται σε κάποια νοσοκομεία της χώρας. Ε, στην κατοίκον νοσηλεία, σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, η κατοίκον νοσηλεία είναι ότι καλύτερο μπορεί να προσφέρει κανείς έναν ασθενή σε κάποιες βαριές περιπτώσεις, σε περιστατικά ε, με καρκίνους, με καρδιακά νοσήματα. Ε, Θέλω να μου πείτε ότι αν εφαρμόζεται στο δικό σας νοσοκομείο και αν θέλετε να επεκταθεί. Ναι, το πρόγραμμα e που αφορά στην κατοικοθεραπεία ογκολογικών ασθενών έχει ήδη ξεκινήσει. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πιλωτικά προγράμματα και ήδη έχουμε δηλώσει την επιθυμία μας να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα NOSPI, ένα πρόγραμμα νοσοκομιακής φροντίδας στο σπίτι που θα αφορά όχι μόνο ογκολογικούς ασθενείς αυτή τη φορά, αλλά και ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ε, στο σπίτι. Άρα, ε, αυτά τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ουσιαστικά, νομίζω ότι θα είναι μια πραγματική επανάσταση όσον αφορά στην αντιμετώπιση των ασθενών, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι ίδιοι οι ασθενείς. Έτσι. Οι ίδιοι ασθενείς να μην ταλαιπωρούνται να λοιπόν, να πηγαίνει το κράτος εκεί, οι υπηρεσίες, να πηγαίνει το κράτος, το εκεί κράτος να πηγαίνει στο σπίτι και να τους παρέχει τις φροντίδες που χρειάζονται. Χθε ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε δέσμι μέτρων για την περιοχή. Εγώ εύχομαι γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Στυρόπουλε για τις προσπάθειές σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που σήμερα ήσασταν εδώ μαζί μας.